Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Βλέπω νιάτα, βλέπω καθαρά μάτια. Είμαι από το Σύλλογο Οικογένειας και Θεανόστος. Όσοι γονείς έχουν τα παιδιά τους εμπλακεί, οι δικοί τους άνθρωποι, ξέρουν τι σημαίνει χρήση. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Ευτυχώς που έχουμε, αν θέλετε, εσάς κοντά μας τους νέους και παίρνουμε κουράγιο, ελπίδα, γιατί όλοι οι άλλοι, εκτός από το κουκουέ, που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, μας έχουν στην παραμύθα. Τα στεγνά προγράμματα, από το Κεθέα Νόστος θα μιλήσω και γενικότερα που παρακολουθώ, τα έχουν αποδοριανώσει τελείως. Γιατί δεν υπάρχουν χρήστες, έχουν τελειώσει. Φάγαμε την παραμύθα τα παιδιά μας, αρχίζουν, νομίζουν ότι θα φάμε και εμείς την παραμύθα. Τη φάγαμε πια, τόσο πολύ με την κουτάλα, ας πούμε όχι τέλος πάντων. Τελείωσε η παραμύθα. Τελείωσε. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Εχθές που μαζευτήκαμε, είχαμε συνέλευση και θέλω να το μεταφέρω έτσι τρανταχτά, φωναχτά. Οι γονείς που πάμε με σκυμμένο κεφάλι, γιατί έχουμε πόνο στην ψυχή, οικονομική πόνο, οικονομική αιμορραγία στη τσέπη και σε όλα τα άλλα, βλέποντας τον άνθρωπό μας να σέρνεται, γι' αυτό είπα ότι καμαρώνω τα νιάτα και τα καθαρά μάτια, είπανε, δώσανε ένα ισχυρό όχι σε όλα αυτά που πάνε να μας προσθέσουν. Αυτό για μας, και μάλιστα ήτανε πολύ τρανταχτά, ότι είπανε η μοναδική πολιτική δύναμη και το μοναδικό κόμμα που λέει όχι στα ναρκωτικά, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Ελλάδα. Σας διαβάσω το ψήφισμα που βγήκε από αυτούς τους γονείς, τους πολύ πονεμένους. Όμως, είναι σίγουροι, είμαστε σίγουροι, ότι αν έχουμε τέτοιους νέους δίπλα μας, τέτοια πολιτική που θα την ατρέψουμε εμείς ήδη, θα έχουμε πραγματικά μία κοινωνία χωρίς ναρκωτικά. Στα μέτρα μας και στον πόη το δικό μας. Το ψήφισμα λοιπόν λέει το εξής. Εμείς οι γονείς, σύζυγοι, σύντροφοι, συγγενείς ανθρώπων εξαρτημένων με ναρκωτικές ουσίες, διαμαρτυρόμαστε έντονα και δηλώνουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης να ιδρύσει χώρους εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών με σκοπό να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια που γίνεται για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Η ίδρυση τέτοιων χώρων θα έχει ως αποτέλεσμα να περιθωριοποιήσει ακόμα περισσότερο τους χρήστες και το κίνητρό τους για απεξάρτηση. Ως άτομα που έχουμε ζήσει στο πετσί μας τις συνέπειες της χρήσης των ναρκωτικών για τους χρήστες και για τις οικογένειές τους, αντιδρούμε, αντιστεκόμαστε σε κάθε ενέργεια που έχει σκοπό να κάνει τα παιδιά μας πιόνια των συμφερόντων. Η ίδρυση χώρων εποπτευόμενης χρήσης που προωθεί η κυβέρνηση με τη συνεργασία των άλλων κομμάτων του Κοινοβουλίου πλην του ΚΚΕ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εμπόρων του θανάτου. Δημιουργεί χώρους γκέτο και υπονομεύει τους αγώνες μας για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι τωρινοί, υπονομεύουν και οδηγούν σε λουκέτο τα κλειστά προγράμματα, προωθώντας ως λύση τα υποκατάστατα. Με αυτόν τον τρόπο καταδικάζουν τους χρήστες, τα παιδιά μας και μία χωρίς τέλος εξάρτηση. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα σχέδια για την αποποινικοποίηση των λεγόμενων μαλακών ναρκωτικών οδηγεί ακόμα περισσότερους νέους στη χρήση. Η λύση είναι η πρόληψη, όχι η ελεγχόμενη χρήση. Όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Όλοι εμείς στηρίζουμε λαϊκή συσπήρωση για μια κοινωνία χωρίς ναρκωτικά. Ευχαριστώ πολύ.